Στήθου κυπακίου η διάβαση και να γίνει 200 μέτρα πιο πάνω και είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα, ενώ η κοινωνία που δεν θέλει τα αυτοκίνητα μέσα της, όχι απ' έξω, μέσα της, δεν είναι σχεδόν καθόλου πρόβλημα. Είναι μηδαμινό, δηλαδή το φτιάξουμε. Εμείς ξεκαθαρίσαμε ένα πράγμα από την περιφέρεια, ότι βρήκαμε ένα έργο από το 2005, το ξεμπλοκάραμε και προχωράμε. Συγχρόνως, τέλος του μήνα τελειώνει η μελέτη του κόμβου στην Καλαπάκας και έχουμε δέσμευση από τον ΟΣΕ ότι θα μας απαντήσει γραπτός σε πόσο χρονικό διάστημα θα μας δώσει την ισόπεδη διάβαση του κυπακίου. Άρα, εφόσον γίνει αυτό, εμείς στέλνουμε στον καθόλου αρμόδιο φορέα που είναι ο Δήμος να μας παραχωρήσει να κάνουμε μία παράκαμψη, εφόσον έχουμε γραπτός το αίτημα του ΟΣΕ ότι σε ένα μήνα, σε δύο μήνες τελειώνει και ζητάμε την δίωδο των οχημάτων, από τη διέλευση οχημάτων, από την παράκαμψη του δίπλα σχολείου. Απλά, εφόσον δεν θέλουν οι κάτοικοι, δεν γίνεται. Ωραία, ούτε λίγο θέμα. Ρε προσωρινά, άμα δεν. Αν εσεί δεν συμφωνείτε. Ούτε προσωρινά. Συγγνώμη, να σα πω κάτι. Δεν υπάρχει νομικό πρόβλημα σε εσά το. Μισό λεπτό, ρε παιδί. Μισό λεπτό, ρε παιδί. Μισό λεπτό, καταθέσει. Γιατί καταλαβαίνετε ότι εφόσον υπάρχουν οι δεσμεύσει και ζητάμε μια προσωρινότητα των δύο μηνών, των τριών μηνών που μπορεί βάσει των στοιχείων που θα είναι γραπτό, εφόσον το Δημοτικό Συμβούλιο συμφωνήσει με τη συνεργασία των κατοίκων, πού είναι το πρόβλημα? Εφόσον δεν συμφωνήσει, θα πούμε ότι υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι δεν συμφωνεί να περάσουν από εκεί με την σύμφωνη γνώμη των κατοίκων. Άρα τι σημαίνει, θα πάμε εμείς μέσα και θα πούμε ότι προχωράμε και μπαίνουμε με το έτσι θέλω και κάνουμε δρόμο? Ωραία, δεν γίνεται. Λέτε ότι εφόσον απαντήσει η Δημοτική Αρχή. Ναι, και έτσι πρέπει να γίνει. Η Δημοτική Αρχή, ξέρετε τι θα πει? Φαντάζομαι και φανταζόμαστε όλοι ότι δεν θα πάρει την ευθύνη να γίνει η απένταξη του έργου, οπότε συγγνώμη, να σας πω κάτι. Εμείς συγκεκριμένα στέλνουμε στην αρχή μία εισήγηση τεκμεριωμένη τι ακριβώς θα συμβεί. Τι άλλο να σας πω. Θα υπάρχει περίπτωση η Δημοτική Αρχή, ξαναλέω, να δεχτεί να γίνει η απένταξη του έργου και υπεύθυνη να θεωρηθεί η Δημοτική Αρχή από την κυβέρνηση? Συγγνώμη, να σας πω κάτι. Δηλαδή, ποιος εργολάβει, να σας πω κάτι και κάτι πολύ απλό. Ποιος εργολάβει θα έρθει μετά και να βάλει τα μηχανήματά του τη στιγμή που θα γίνει κάτι? Κύριε Μιχαλάκη, για να μην σας τρώμε τον χρόνο σας, να μην τρώμε και τον χρόνο των ανθρώπων που αφήσαν τις δουλειές τους. Το αίτημά μας είναι ένα. Το καταλαβαίνω. Και οι δύο κόμβοι κατασκευάζονται ταυτόχρονα. Παραδίδονται ταυτόχρονα, μόνο έτσι θα ανοιχτεί ο περιφερειακός. Με μόνο κατασκευή του κόμβου Κυπακίου, έστω και προσωρινά 2-3 μήνες που λέτε, δεν πρόκειται να περάσει αυτό το έργο έτσι. Εμείς, τα σώματά μας, τα παιδιά μας, θα μπουν μπροστά στις νταλίκες και στα μηχανάκια και σε όλα τα αυτοκίνητα που θέλετε να φέρετε μέσα από το κυπάκι, έστω και προσωρινά. Γιατί εμένα ένα έργο, να τελειώσω, ένα έργο που γκρεμίζει σχολικούς τοίχους, παίρνει προάβλιο σχολείο,
σχολείου. Φτιάχνει δρόμο ταχείας κυκλοφορίας μέσα από κατοικημένη περιοχή. Φτιάχνει κυκλική πλατεία, κυκλικό κόμβο μπροστά σε σπίτια για να βγαίνουν να περνάνε τις γραμμές. Πού έχει ξανακουστεί αυτό? Κυκλικός κόμβος με έξοδο σε ανισόπεδη διάβαση. Εμείς αυτό που είχαμε να κάνουμε. Αυτό εμένα δεν μου λέει προσωπικότητα. Εμείς αυτό δηλαδή που έχουμε... μετά τους 2-3 μήνες που ο ΣΕ θα σας δώσει την άδεια να κάνετε άλλη διάβαση παρακάτω, θα ξαναχτίσετε τους κήπους, θα φυτέψετε τα δέντρα, θα φτιάξετε πάλι τις πλατείες πρασίνου που θα καταστρέψετε. Εμείς πήραμε ένα έργο και έπρεπε να το τελειώσουμε. Δεν με απασχολεί, δεν μας απασχολεί. Άχρηστη η προηγούμενη. Εμένα με απασχολεί. Εμένα με απασχολεί να τελειώσει το έργο. Το έργο με οποιοδήποτε κόστο. Όχι, ακούστε με. Πώς όχι. Αυτό μου λέτε μπορείτε τώρα. Να ακούστε, σε κάτι. Μου λέτε ότι σα απασχολεί να μόνο να τελειώσει. Να δείξετε ότι παραδώσατε όχι, έργο. Όχι, μπορείτε να με ακούσετε κάτι. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό που ξεμπλόκαρα να το τελειώσω. Εφόσον όμως οι κάτοικοι δεν συμφωνούν με αυτήν τη λύση, δεν γίνεται ο δρόμος. Από εκεί θα περιμένουμε τη μελέτη. Ωραία, όμως. Να στείλετε συνεργεία σας να μπλοκάρουν τους ασφαλτοστρωμένους δρόμους γιατί ήδη έχει αρχίσει και χρησιμοποιείται ο δρόμος και στρίβουν νταλίκες. Πριν μου πείτε οτιδήποτε, προηγουμένως πριν 3 λεπτά επικοινωνήσαμε με τον Περιφερειάρχη και με τον Εργολάβο, θα κλειστεί ο αυτοκινητόδρομος. Δεν θα περνάει τίποτε. Με όλες τις μπάρες. Με μπάρες στη θέα. Θα κλείσει. Και δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει. Από τον δρόμο, λόγω της νοοτροπίας που έχουν, λόγω... Ποια νοοτροπία. Τι θα βγάλουμε τα παιδιά, θα βγάλουμε νοοτροπία καινούργια, τα παιδιά το Ρωμά έχουν άλλη νοοτροπία, θα τα μας παιδιά. Όχι, νοοτροπία παιδιού λέμε. Ναι, νοοτροπία παιδιού, ό,τι συμβαίνει στο ένα σχολείο συμβαίνει και στο άλλο. Μα δεν με αφήσατε να τελειώσω. Δεν είπα τον Ρωμά τα παιδιά, το δικό μου το παιδί. Ναι, το δικό παιδί, ναι. Που πετάγεται στον δρόμο και δεν έχουμε περίφραξη την απαραίτητη. Την περίφραξη στο Δήμο, παιδιά. Και θα γίνει περίφραξη. Θεωρώ ότι θα την κάνει την περίφραξη. Δεν μπορεί να μην γίνει κάτι. Δεν μπορεί να μην γίνει κάτι. Ξέρετε πόσα χρόνια είναι. Όπω είναι στο τελευταίο. Διαψεύστε με, κύριε Ντίνο, επισπαθή είναι. Τι να πω τώρα. Εκούσε. Ευνιώθηκα, παιδιά, το Ρωμά. Θα περνάνε με σχολικό τρόπο. Γιατί να μην περνάνε αν γίνει ο δρόμος, όταν θα γίνει ο δρόμος, όταν θα γίνει ο δρόμος, όταν θα γίνει ο δρόμος, κανένας γονιός δεν θα αφήσει το παιδί του να παρακολουθεί σχολείο. Αυτό το λέω και τι να κάνει. Γιατί δεν θα παρακολουθεί σχολείο. Γιατί δεν θα κλείσουμε με το χρονικό αστυνομικό για να περάσουν τα παιδιά. Γιατί τα δικά μας τα παιδιά δεν πάνε στην ώρα σχολείο. Δεν πειράζει, θα γίνουν πιο βάρδιες. Άρα είδαμε στην ώρα. Έχουν άλλη νοοτροπία τα παιδιά. Δεν πάνε στην ώρα και δεν φεύγουν στην ώρα. Μπορούν όμως να υπάρχει με τη συνεργασία. Στη συνεργασία δεν υπάρχει. Που το χρησιμοποιούν οι ίδιοι. Όχι, δεν είναι αυτό που λέμε. Δεν είναι αυτό που λέμε. Λέει, δεν υπάρχει δρόμο. Όταν λειτουργεί το περιφερειακό. Όταν λειτουργήσει με το σχολικό τρόπο νόμο. Με το σχολικό τρόπο νόμο. Εκεί υπήρξε μία. Υπήρξε μία μελέτη εκεί. Τι μελέτη. Έχουμε κάποια μελέτη για αυτό το θέμα. Έγινε μία. Έχουμε ένα σχέδιο. Έκανε ένα σχέδιο, έκαναν ένα σχέδιο η μηχανική τη περιφέρεια. Μισό λεπτό, να μην ακούσει. Για προσωρινότητα. Υπάρχει σχέδιο αυτό, λέω. Υπάρχει σχέδιο. Επίσημο κατατεθειμένο. Δηλαδή, μπορεί να σβήσει ένα πολιτικό σχέδιο και να μου δώσουν αυτό το κόμπο εκεί στο κεφάλι. Είναι αυτό ότι θα το καταθέταν. Αυτό ακριβώς κατατίθεται. Αυτό το σχέδιο κατατίθεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Α, θα το δούμε τώρα. Θα το δεις. Άρα, που σημαίνει τώρα. Θεωρήσαν οι υπηρεσίες, θεωρήσαν ότι μπορεί να προχωρήσουν με αυτή τη λύση. Τη στιγμή που αντιδρούν οι κάτοικοι, εμείς είμαστε εδώ, συζητάμε και λέμε εφόσον οι κάτοικοι δεν το θέλουν, να μην προχωρήσουν. Έχουμε δέσμευση ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν μπει τα διαχωριστικά και θα έχει κλείσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας, έτσι. Γιατί ήδη στρίβουν τα λίγες, δεν ξέρω από πού βρίσκουν πρόσβαση και έρχονται. Να μην κυκλοφορούν, γιατί είναι. Θα υπάρχει ο κόμβος. Εδώ επάνω θα υπάρχει ο κόμβος. Καλαμπάκι. Στον ΑΕΠ. Θα υπάρχει ο κόμβος εκεί. Εκεί εσύ δεν μπαίνεις από εκεί μέσα. Δεν μπαίνεις από εκεί στον κόμβο. Στον κόμβο καλαμπάκι. Θα πούμε. Ναι. Θα καταλάβουμε. Όχι, δεν υπάρχει δρόμος εκεί. Πρέπει να καταλάβουμε. Από τον κόμβο καλαμπάκι. Από τον οικισμό του. Στην καινούργια μελέτη. Υπάρχει ο κόμβος εδώ που θα μπαίνουν οι Ρωμά. Υπάρχει στο καινούριο κόμβο. Στο καινούριο κόμβο. Που θα έρχεται πίσω από το σχολείο. Αυτό δεν λέτε.
θα έρχεται από το σχολείο. Θα πηγαίνει στο σώμα. Από το Δέλτα. Από το Δέλτα. Υπάρχει ένα στο ΛΟΕΕΔ. Και υπάρχει και ο κόμβος εδώ στο κυπάκι. Εδώ δεν υπάρχει πρόσβαση δικιά σας. Αυτό σας είπα. Ο δρόμος των τριών μέτρων. Περνάει ένα μισό μέτρο και δεν είναι απομονωτριωμένο. Όχι. Είναι ιδιωτικός δρόμος. Ιδιωτικός είναι. Ιδιωτικός δρόμος. Ιδιωτικός. Ασφαλτοστρόπι. Υπάρχει ένα υπόπεδο απλά ασφαλτοστρόπι για να εξυπηρετούν όλους τους ανθρώπους εκεί. Δύο οικογένειες. Καχαντής και ο Ρουκάς. Είναι ανάμεσα σε δύο σπίτια. Δεν υπάρχει δυνατότητα διάνοιξης. Πίσω από τους Ζαγλαμπάρα. Έχουμε ένα χωράφι εκεί. Ναι, δεν έχω πρόβλημα σοβαρό. Είναι δύσκολο. Να υπάρχει αυτή μια κινητοποίηση σήμερα το πρωί έξω από το σχολείο του Κυπακίου. Βρεθήκατε στην συνέχεια στο γραφείο των Περιφερειάρχων. Ποιο είναι το πρόβλημα και ποιε είναι οι δεσμεύσει που λάβατε? Το πρόβλημα είναι ότι ο αρχικός σχεδιασμός του νέου περιφερειακού των Τρικάλων άλλαξε ριζικά, χωρίς να ενημερωθεί κανένας. Ξαφνικά είδαμε μηχανικούς μπροστά στα σπίτια μας να μετράνε, να βάζουν πασάλους, να υπόσχονται σε εισαγωγικά γκρέμισμα της σχολικής μάντρας, σχεδόν απαλωτρίωση του μικρού σχολικού, ας πούμε, της αυλής του σχολείου, καταστροφή δύο πλατιών πρασίνου, γενικότερα και το χειρότερο. Θα ερχόταν όλη η κίνηση του περιφερειακού, του νέου περιφερειακού, μέσα από την κατοικημένη περιοχή του Κυπακίου, με αποτέλεσμα όχι μόνο να υποβαθμιστεί η δική μας η ζωή, αλλά το κυριότερο να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή των παιδιών. Γιατί θα περνούσε ο νέος περιφερειακός δίπλα ακριβώς από το σχολικό κτίριο του Κυπακίου. Βασικά φτάσαμε μέχρι το σημείο εδώ πέρα λόγω της διγλωσίας, τόσο περιφέρειας όσο και Δήμου. Ο ένας δεν γνώριζε τι κάνει ο άλλος. Και αναγκαστήκαμε να βγούμε εμείς στους δρόμους οι ίδιοι για να ακουστούμε, γιατί μέχρι τώρα κανένας δεν μας έδινε μια σοβαρή απάντηση. Τελικά αποτράπηκε αυτή η σκέψη? Σήμερα, μετά από τη διαβεβαίωση του αντιπεριφερειάρχη, του κ. Μιχαλάκη, μας είπε ότι το έργο σταματάει και δεν πρόκειται να συνεχίσει να γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση, είτε δυναμική είτε ίδια. Οπότε είστε ικανοποιημένοι? Είμαστε ικανοποιημένοι. Τώρα το μόνο που μένει είναι να το δούμε και στην πράξη. Το να γίνει το φράξιμο, γιατί έχει συνεχιστεί η ασφαλτόστρωση του νέου περιφερειακού. Ήδη, ενώ ο δρόμος δεν έχει παραδοθεί επισήμως, έχει αρχίσει και χρησιμοποιείται από οχήματα βαρέου τύπου, από μηχανές, από αυτοκίνητα, τα οποία ήδη έρχονται μέσα από το κέντρο του Κυπακίου για να βρουν διέξοδο στην Καλαμπάκα, στην υπόλοιπη πόλη. Και μετά μας διαβεβαίωσε ο αντιπεριφερειάρχης ότι αυτή η διέξοδος από το περιφερειακό θα φραχτεί και δεν θα μπορεί πλέον κανένας να το χρησιμοποιεί μέχρι να γίνουν οι επίσημες μελέτες και να πάρθουν όλες οι εγκρίσεις που χρειάζονται να πάρθουν για να γίνει ένα τέτοιο έργο μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Τους κατοίκους του Κυπακίου αντιδρούν σε κάποιες παρεμβάσεις που έχετε να κάνετε στην περιοχή, τι ακριβώς συνέβη και τι τους είπατε τους ανθρώπους? Ναι, όπως γνωρίζετε, υπήρχε ένα έργο που έχει ξεκινήσει ο Περιφερειακός Δακτύλος των Τρικάλων από το 2005. Εμείς αυτό που προσπαθήσαμε μαζί με τον Περιφερειακό, τον κύριο Αγοραστό και όλους τους φορείς, προσπαθήσαμε να προχωρήσουμε το έργο. Αυτό κάναμε, προχωράμε το έργο. Το έργο θα ολοκληρωθεί. Έχουμε και τη δεύτερη μελέτη που πιστεύουμε μέχρι την αρχές Μαρτίου να έχει εγκριθεί, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Όμως υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ο ΣΕ που αργοπορεί πάρα πολύ. Σίγουρα οι κάτοικοι έχουν δίκιο ότι δεν μπορεί να δεχθούν μία παράκαμψη αυτή τη στιγμή, γιατί δεν γνωρίζουν αν ο ΣΕ θα είναι συνεπής στις υποχρεώσεις, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει αυτά που έπρεπε να έχει κάνει. Εμείς όμως θα προσπαθήσουμε, θα πιέσουμε, ώστε ο αυτοκινητόδρομος με αυτός, βάσει τις μελέτες που υπάρχει και τις μελέτες της δεύτερης που θα έχουμε σε λίγες μέρες, να μπορέσουμε να έχουμε ένα σύγχρονο περιφερειακό δρόμο. Πιστεύω ότι θα δώσουμε λύσεις και δεν θα υπάρχουν προβλήματα με τους κατοίκους.